Μια ισχυρή γεωπολιτική Ευρώπη για την επόμενη πενταετία είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινά, ο οποίος βρέθηκε στον Βόλο με αφορμή τη συνάντησή του με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος. Οι Ευρωπαίοι σε λίγες μέρες θα απονείμουν ψόγο ή έπαινο για όλα όσα τους αρέσουν ή όλα όσα θέλουν να βελτιώσουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η πρώτη μας έννοια θα είναι αυτό που λέμε η γεωπολιτική Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ισχυρή μόνο στην οικονομία και να μην είναι στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα. Χρειαζόμαστε λοιπόν να χτίσουμε αυτή την Ευρώπη της άμυνας, της κοινής συνεργασίας. Η αυτονομία της Ευρώπης και το δημοκρατικό και ευρωπαϊκό μοντέλο ζωής αποτελούν δύο εξίσου σημαντικά ζητούμενα για τα επόμενα χρόνια. Κρίσιμο ζητούμενο θα είναι αυτό που λέμε η ανεξαρτησία, αυτονομία της Ευρώπης. Σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα μικροτσίπ, οι καθαρές τεχνολογίες, πρέπει η Ευρώπη να μπορεί να σταθεί στα πόδια της, να μην εξαρτάται από άλλους. Η υπεράσπιση της δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, του μοντέλου κοινωνίας που μας αντιπροσωπεύει, οι ελεύθερες, ανοιχτές, δημοκρατικές κοινωνίες, αυτό που για μας είναι καμάρι και περηφάνεια, για κάποιους είναι απειλή. Και πρέπει στην επόμενη πενταετία να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτό το μοντέλο ζωής. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξαναγήθηκε στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και συνομίλησε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Χαράλα Μπομπιλίνη. Συζητήσαμε μαζί του τις δυνατότητες της αύξησης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το Πανεπιστήμιο της Αλίας, μια και ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς είναι γνώστης τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και η βοήθειά του θα είναι πολύτιμη. Συζητήσαμε επίσης πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την κινητικότητα των Ευρωπαίων φοιτητών να έρθουν σε τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και βέβαια το κύριο σημείο που ζητήσαμε και την συμβολή του είναι στην αυξηθεί η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, βοηθώντας μας να γίνουν συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια. Αισιόδοξος για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φεύγω πολύ αισιόδοξος για το μέλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Βλέπω ένα δυναμισμό, βλέπω ένα κέφι και της τοπικής κοινωνίας αλλά και της ηγεσίας να πρωταγωνιστήσει στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και στις χρηματοδοτήσεις. Από το 2014 το Πανεπιστήμιο έχει λάβει κοινοτική χρηματοδότηση πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ, συμμετέχει σε πολύ ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων, είναι δηλαδή στο 10% των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που το έχει πετύχει αυτό και νομίζω και το συζητήσαμε ότι μπορεί και στο μέλλον να έχει ένα ρόλο στη νέα δίωδο, διέξοδο που ανοίγουμε για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη που θα οδηγήσει σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πτυχίο.